Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Καλησπέρα σε όλη την Κρήτη. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Χρόνια Την πολλά και μεγάλη από μου. εμάς. Χρόνια πολλά Είστε και καλά. από εμάς και νομίζω φροντίζετε με τον πιο ιδανικό τρόπο και αυτές τις γιορτινές μέρες να έχουμε ένα λόγο παραπάνω, να κάνουμε ένα εξαιρετικό δώρο και στους μικρούς μας φίλους, στις οικογένειες, στα παιδιά μας, ένα βιβλίο που πρόσφατα, ένα παραμύθι που πρόσφατα συγγράψατε, «Τα στιβάνια του παππού». Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ένα παραμύθι το οποίο έρχεται βεβαίως κόντρα στους καιρούς, κόντρα στις συνήθειες των μικρών παιδιών που ασχολούνται όλοι κακά τα ψέματα με τα κινητά και με το διαδίκτυο. Έρχεστε Έτσι. Λοιπόν εσείς με ένα εξαιρετικό σύγγραμμα να δώσετε εναλλακτικούς τρόπους στην οικογένεια, εναλλακτικούς τρόπους στα μικρά παιδιά να ασχοληθούν και με το χορό, γιατί αυτός τελικά είναι που θα τους δώσει στοιχεία παράδοσης και πολιτισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλά σας λόγια. Πραγματικά αυτός είναι ο λόγος. Να πούμε ότι κλείνω φέτος 25 χρόνια διδασκαλίας σε παιδιά κάθε ηλικίας αλλά και σε ενήλικες. Σκέφτηκα λοιπόν τι μπορώ να κάνω για να μπορέσουν τα παιδιά να καταλάβουν μέσα από μια πολύ μικρή ιστορία, συμπυκνωμένη με πάρα πολύ συνέστημα, να καταλάβουν τι σημαίνει να μαθαίνω ελληνικούς χορούς. Έτσι λοιπόν πήρα το πιο διάσημο από την κριτική ενδυμασία, το πιο διάσημο ένδυμα, θα λέγαμε, που είναι τα στιβάνια μας στην Κρήτη, και ακριβώς τα πήρα για ποιο λόγο? Επειδή είναι αυτά που φοράμε για να περπατήσουμε. Άρα λοιπόν, για να περπατήσει ένα παιδί και να γίνει ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, σωστός στην κοινωνία, μερακλής στην κοινωνία, και άνθρωπος ο οποίος θα έχει να προσφέρει στην κοινωνία, πρέπει λοιπόν να μάθει για τους παλιούς, να πατήσει με τα παπούτσια, με τις συνήθειες των παλιών, για να μπορέσει αργότερα να φτιάξει ένα καλύτερο αύριο. Η αλήθεια είναι, επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για τις κακές συνήθειες για των μικρών παιδιών, δεν ξέρω, πιστεύετε όντως ότι μπορεί σήμερα ο παραδοσιακός χορός να μιλήσει, να επικοινωνήσει με τις νεότερες γενιές, με τα μικρότερα παιδιά? Μπορούμε να πούμε ένα stop στο χτύπημα του στιβανιού, ας το πούμε έτσι, και να σταματήσει όλο αυτό που συμβαίνει? Μπορούν τα παιδιά να παρασυρθούν από ένα τέτοιο παραμύθι που προάγει τον πολιτισμό και την παράδοσή μας? Το ίντερνετ σίγουρα και όλες οι τεχνολογίες έχουν μπει στη ζωή μας και έχουν μπει για πάντα πλέον. Όμως, η κάθε οικογένεια μπορεί στο σπίτι, αυτό έλεγα χθες στη Σύρο, και ας φέρω τους χαιρετισμούς από τις Κυκλάδες και τη Σύρο, που έγινε εκεί μια εκπληκτική παρουσίαση του παραμυθιού και τους ευχαριστώ όλους, στην οποία παρουσίαση είχα πολλά, πολλά μικρά παιδιά. Σας πληροφορώ ότι προσέχανε με τεράστια προσοχή όλη την παρουσίαση, και αυτό που μου έμεινε είναι τελικά ότι τα παιδιά κάνουν πολλές ερωτήσεις. Πιστεύω αυτό που είπα στους γονείς ποιο είναι, ότι όταν πηγαίνουμε τα παιδιά μας για χορό, να μάθουν χορό, να μάθουν μουσικά όργανα, μην το βλέπουμε ως μία απλή δραστηριότητα. Δεν είναι δραστηριότητα. Είναι μία μίμηση στον πολιτισμό μας. Όταν λοιπόν πηγαίνω το παιδί μου για κριτικό χορό, δεν γίνεται σπίτι να μην ακούω κριτική μουσική. Δεν γίνεται σπίτι να μην φτιάχνω ποτέ ένα κριτικό φαγητό. Δεν γίνεται σπίτι να μην τραγουδήσουμε ποτέ όλοι μαζί σαν οικογένεια ένα τραγούδι κριτικό. Άρα λοιπόν, ο κριτικός χορός είναι, θα λέγαμε, ένα όχημα, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία το παιδί να έρθει σε επαφή με τις ρίζες του, να μάθει ποιος είναι, όπως ακριβώς κάνει ο Βιτσέντζος, ο ήρωας του παραμυθιού, και δεν είναι τυχαίο αυτό το όνομα που έχω δώσει. Ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο Βιτσέντζος. Για πείτε μας λίγα λόγια και για την μπλοκή, βεβαίως, τι θα διαβάσουμε και στα μικρά παιδιά και εμείς οι ίδιοι έτσι αυτές τις ημέρες. Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν για το παραμύθι, ότι έχω δώσει στους ήρωες του παραμυθιού μικρά, κριτικά, διάσημα ονόματα, όπως είναι ο Βιτσέντζος, όπως είναι ο Δομήνικος, όπως είναι η Αριάδνη, η Αρετούσα, ο Ιδωμενέας, η Λαβρεντία, ο Ελευθέριος. Και μάλιστα, όταν τελειώνει το παραμύθι, μέσα σε δύο σελιδούλες, πολύ σύντομα, εξηγώ γιατί έδωσα αυτά τα ονόματα. Άρα λοιπόν, ένα παιδάκι θα μπορέσει να ακούσει πρώτη φορά στη ζωή του το όνομα Βιτσέντζος και να μάθει ποιος είναι ο Βιτσέντζος Κορνάρος. Να ακούσει το όνομα Δομήνικος και να μάθει ποιος είναι ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, αποφάσισα λοιπόν, μέσα από μια πολύ μικρή ευαίσθητη ιστορία ενός παιδιού στην Κρήτη, ενός παιδιού σημερινού στην Κρήτη, και το παραμύθι δεν ξεκινάει μια φορά και ένα καιρό. Όπως με ρώτησε στην Καλαμάτα ένα παλικαράκι, μου λέει, κύριε,
Γιατί δεν ξεκινάει το παραμύθι μια φορά και έναν καιρό. Και του λέω, το παραμύθι αφορά το σήμερα. Το 2019, το 2020 που μπαίνει σε λίγες μέρες. Άρα λοιπόν, σήμερα λοιπόν στην Κρήτη μας λέει το παραμύθι, ζει ο μικρός Βιτσέντζος, ένα παιδί καλό και ευγενικό, που είναι εκπληκτικός χορευτής, αλλά σε μία εκδήλωση του σχολείου του, που ο δάσκαλος, ο Τύρος Θησέας, παρακαλώ, ζήτησε σε όλους να φορέσουν την κρητική ενδυμασία, ο Βιτσέντζος δεν έχει τη Βάνια. Έτσι λοιπόν, με μεγάλη αγωνία ψάχνει να βρει τη Βάνια, δεν βρίσκει. Ενώ έχουν βρει όλοι οι συμμαθητές του. Και έτσι λοιπόν σκέφτεται ότι ο παππούς του, ο Δομήνικος, έχει στη Βάνια. Ας το είναι μεγάλο. Πάει λοιπόν, τα ζητάει και ας μην πούμε το τέλος. Είναι ένα πολύ ωραίο, μην το αποκαλύψετε. Τρυφερό τέλος. Μην το αποκαλύψετε, γιατί έτσι. Νομίζω χτυπάτε σε ευαίσθητες χορδές όσον αφορά το κομμάτι της προσέγγισης. Βρήκατε τον ιδανικό τρόπο έτσι ώστε να βάλετε το μυαλό του παιδιού να δουλέψει ακόμα περισσότερο και έτσι. Να ψάξει σε βάθος την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας. Πιστεύετε όμως γενικά και πέρα από από τον τρόπο, τη μεθοδολογία την οποία επιλέξατε, κύριε Μεγαλακάκη, ότι προσεγγίζουμε τελικά τα παιδιά με το σωστό τρόπο πλέον ή κάπου το χάνουμε, να το πω έτσι απλά. Η ζωή πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολη, έχει τρομερούς ρυθμούς. Καθημερινά μιλάω με πάρα πολλούς γονείς. Έχω και εγώ ανήφια. Σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, αλλά όταν έχουμε οικογένεια, πιστεύω ότι αυτό είναι αναλόγως την οικογένεια. Ένα παιδί, αναλόγως πώς θα μεγαλώσει, είναι πολύ σημαντικό, αυτό που έλεγα χθες στην Σύρο, ποια ακούσματα, ποιες εικόνες, ποιες μυρωδιές, ποια ερεθίσματα θα θυμάμαι από την ηλικία των 2 ετών μέχρι 6 ετών. Είναι η ηλικία που καθορίζει τις μνήμες. Η μνήμη για ένα παιδί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν εγώ θα ξαναπώ για την οικογένεια, οι γονείς στο σπίτι, να διαβάζουμε παραμύθια στα παιδιά, να τραγουδάμε όλοι μαζί, όποτε βρίσκουμε ευκαιρία στο τραπέζι, κρητικά τραγούδια και γενικότερα φυσικά ένα παιδί θα ακούσει και μια μουσική μοντέρνα, της εποχής. Εννοείται, δεν γίνεται να μην ακούσει. Όμως πρέπει στο σπίτι του να θυμάται ότι σαν πιτσιρικάκι, σαν παιδάκι, έχει μνήμες από τους γονείς του, από την παράδοση. Και είναι θέλω τελικά και αυτό που μένει και διατηρούμε ακριβώς. Το γαϊτανάκι έτσι, της παράδοσης μας και του πολιτισμού. Δεν μπορεί να μην σας έχει κάνει την ερώτηση ένα μικρό παιδί σε όλες αυτές τις παρουσιάσεις που λαμβάνουν χώρα σε όλη την επικράτεια, γιατί ξέρω δεν είναι μόνο η Σύρος, δεν θα είναι μόνο η Κρήτη σε πολύ λίγες μέρες, που θέλω πραγματικά έτσι. Να δώσουμε και το σημείο, να μας δώσετε το σφιγμό από το τι θα γίνει και στο Ηράκλειο, αλλά δεν μπορεί να μην σας έχουν κάνει την ερώτηση ένα μικρό παιδί τι είναι τελικά παράδοση. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να απαντήσετε επί τούτου τελικά σε ένα μικρό παιδί 5, 6, 7 χρονών. Πολύ ωραία ερώτηση. Φυσικά και μου το έχουν κάνει και σας πληροφορώ όχι μόνο μικρά παιδιά, αλλά και ενήλικες άνθρωποι. Και μάλιστα στη διδασκαλία, στα σεμινάρια, γιατί έχω πάει πλέον σε όλο τον κόσμο, Αμερική, Αυστραλία, Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτή τελικά η ερώτηση, τελικά τι είναι η παράδοση, υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Έχω σπαταλήσει χιλιάδες ώρες συζητήσεων για να συγκινήσω όπως συγκινήθηκα κι εγώ. Όταν ρωτάω αυτή την ερώτηση, όταν με ρωτάνε, αμέσως ανακαλώ δικές μου μνήμες. Για μένα παράδοση, ξέρετε, ο πατέρας μας ο Γιάννης ο Μεγαλακάκης, και να χαιρετήσω την επαρχία από Κορώνου και τους συγγενείς μας, αλλά και στο Ρέθυμνο, από τον Δήμο Αρκαδίου, που είναι η μητέρα μου και όλους τους συγγενείς μας. Όταν πηγαίνω λοιπόν στην Κρήτη και φτάνω στο χωριό μου, θυμάμαι το άρωμα του χωριού μου, αυτό που θυμόμουν όταν πήγαινα από πολύ μικρό παιδί. Επίσης βλέπω τους ανθρώπους που βλέπω από μικρό παιδί. Πάω στα γλέντια που θυμάμαι από μικρό παιδί. Ακούω τη μουσική που όλο αυτό με γυρνάει πίσω. Άρα η παράδοση είναι η μνήμη που μας συνδέει με την ιστορία μας, που μας δίνει το έναυσμα, που μας δίνει το φως να προχωρήσουμε. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει στο DNA μας. Mm-hmm. Γι' αυτό και παιδιά θα δείτε πολλές φορές να μην τους αρέσει η κριτική μουσική ή να μην τους αρέσει να ακούνε κριτική μουσική, αλλά όταν ακούνε λύρα και είναι κριτική, είμαι σίγουρος μέσα τους ότι χτυπάει μια ευαίσθητη χορδή. Και είναι το DNA που κουβαλάμε μέσα μας, γιατί η Κρήτη, όπως ξέρουμε, έχει τεράστια ιστορία. Η Κρήτη έχει το πρώτο μουσικό
όργανο στην Ευρώπη που είναι το σύστρον. Όπως έχει το πρώτο θέατρο στην Ευρώπη, στην Κνωσό. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι στο DNA μας. Άρα η παράδοση κυλάει μέσα μας. Και στη φράση «έχουμε ξαναεπιστρέψει στην παράδοση» απαντάω πολύ απλά. Δεν έχουμε ποτέ επιστρέψει σε κάτι στο οποίο ήδη, ήδη είμαστε ακριβώς. Μέσα. Λοιπόν, ακριβώς. Τι να πω, θέλω μόνο να μας δώσετε λίγο το στίγμα της παρουσίας σας στις επόμενες μέρες στην Κρήτη, να σας συναντήσουμε κύριε Μεγαλάκη, να σας γνωρίσουμε από κοντά και βεβαίως να ακτινογραφήσουμε, να ανοιχνεύσουμε λίγο το βιβλίο. Φαντάζομαι και πολλές οικογένειες, πολλοί γονείς περιμένουν με τα μικρά τους παιδιά να σας συναντήσουν. Είδα στιγμιότυπα και από τη Σύρο, πολύ ο κόσμος και σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Ανάλογη στήριξη βεβαίως να υπάρξει στις υπόλοιπες περιοχές. Ευχαριστώ. Καταρχήν, πριν πω για την Κρήτη, θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην σκητσογράφο του παραμυθιού, την Δήμητρα Πέπα, η οποία πραγματικά έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Δεν μπορούσε να κάνει καλύτερες ζωγραφιές για αυτό το παραμύθι. Ένα δημόσιο ευχαριστώ στην Δήμητρα Πέπα. Επίσης να πω ότι το παραμύθι το στηρίζει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών με πρόεδρο τον Μανώλη Κιουγιουμτζή, ο οποίος είναι στο Μόναχο της Γερμανίας, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός κριτικός, ο οποίος προάγει την Κρήτη μας. Έχουμε συνομιλήσει και στο παρελθόν και βεβαίως το ήθος του το έχουμε κρατήσει, το έχει καταθέσει το ήθος του και μέσα από τις προσπάθειες του ανάδειξης της κριτικής παράδοσης, μέσα από διάφορες εκδηλώσεις που δραστηριοποιείται και ο ίδιος. Εξαιρετικός άνθρωπος, βέβαια. Έτσι. Και να πω λοιπόν να καλέσω όλους τους Κρήτες την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου στο διάσημο σπήλι του Ρεθύμνου, που εκεί λοιπόν ο Σύλλογος Γυναικών Σπηλίου έχει ετοιμάσει μια πολύ ωραία βραδιά με κουκλοθέατρο και μετά η παρουσίαση του παραμυθιού «Τα Στιβάνια του Παππού». Άρα λοιπόν για τώρα, για την Κρήτη και το Δεκέμβριο είναι αυτή η παρουσίαση. Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου, από τις 6 και μετά λοιπόν, σας περιμένουμε στο σπήλι, στο διάσημο σπήλι, στο πανέμορφο σπήλι, στον ομό Ρεθύμνης, επαρχίας Αγίου Βασιλείου. Και πανέμορφη ιδανική τοποθεσία και κουκλοθέατρο για μικρά παιδιά. Και παρουσίαση του βιβλίου, φαντάζομαι και λιχουδιές εκεί από το χωριουδάκι, από τις κυρίες του χωριού. Έχουμε δει και ανάλογες εκπομπές που έχουμε κάνει στο παρελθόν και με την Crete TV. Άνθρωποι εξαιρετικά φιλόξενοι, φαντάζομαι θα είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μεγαλακάκη. Γιατί προτάσετε το κομμάτι της παράδοσης και σε όλους αυτούς οι οποίοι συνεχίζουν το μετερίζει. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι συγχαρητήρια και ένα μεγάλο μπράβο, γιατί βλέπουμε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος για όλους, με όποιους αυτούς εξωγενείς παράγοντες υπάρχουν που μπορεί να επηρεάσουν τη σκέψη και το μυαλό κυρίως των μικρών παιδιών που είναι η συνέχειά μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ στο Επανειδήν. Ενδεχομένως να τα πούμε και από κοντά. Θα χαρώ πολύ να σας συναντήσω στις 23 Δεκεμβρίου στο σπήλι. Έτσι. Καλή συνέχεια. Καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά.